Το νέο εκλογικό σύστημα που εισηγείται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το παρόν σχέδιο νόμου είναι πλειοψηφικό και καλπονοθευτικό. Μετατρέπει μια εκλογική μειοψηφία σε κοινοβουλευτική πλειοψηφία, όπως άλλωστε συστηματικά γίνεται από τη μεταπολίτευση και μετά από όλες τις κυβερνήσεις. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταψηφίζει και στέκεται απέναντι στην προσπάθεια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να επαναφέρει τον πόνους, πρημοδοτώντας το πρώτο κόμμα έως και 50 έδρες και διατηρώντας το 30% ως όριο εισόδου στη Βουλή. Και αυτό μέσα από τον εκβιασμό των διπλών εκλογών στο όνομα της σταθερότητας και της κυβερνησιμότητας. Πριν λίγες μέρες, συζητώντας για την ψήφο των αποδήμων, η κυβέρνηση επικαλούνταν την αρχή της ισοτιμίας της ψήφου. Σήμερα η αρχή αυτή πάει περίπατο, γιατί εδώ προτάσσονται άλλοι στόχοι, όπως είναι η κυβερνησιμότητα, όπως λέτε, δηλαδή η εξασφάλιση της αντιλαϊκής κυβερνητικής σταθερότητας, που για το λαό σημαίνει μεγάλη αστάθεια και ανασφάλεια. Αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά η υποκρισία της, αλλά και το πόσο κούφιες είναι για το λαό οι διακηρύξεις όλων των αστικών κομμάτων και επιτελείων για την δημοκρατία. Και δείτε πώς αντιλαμβάνονται οι κυβερνώντες την έννοια της δημοκρατίας. Οι ίδιοι που μιλάνε για τις μειοψηφίες των διαδηλωτών και των απεργών και νομοθετούν ότι για να αποφασίσει ένα εργατικό σωματείο την κήρυξη απεργίας πρέπει να το κάνει με ασφιχτικούς όρους, με συμμετοχή του 50% του συνόλου των εργαζομένων σε γενική συνέλευση και μάλιστα κάτω από τη μύτη της εργοδοτικής τρομοκρατίας, ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός, που τον επέκτηνε η Νέα Δημοκρατία, είναι οι ίδιοι που νομοθετούν ότι για να εκλεγεί κυβέρνηση αρκεί και η μειοψηφία των συμμετεχόντων στις εκλογές, είναι οι ίδιοι που νομοθετούν όλα τα απαραίτητα κόψε ράψε για το σχηματισμό κυβέρνησης, ακόμα και αν δεν προκύπτει από το αποτέλεσμα των εκλογών. Γιατί δύο μέτρα και δύο σταθμά, γιατί όλη αυτή η υποκρισία, γιατί πολύ απλά πάνω απ' όλα προτάσσεται τη σταθερότητα της αντιλαϊκής πολιτικής του βάρβαρου και σάπιου συστήματος. Και λέτε ότι είναι κακές οι μειοψηφίες των εργαζομένων, όταν με 1.002 εμπόδια κατορθώνουν να οργανώσουν μια απεργία, αλλά καλές οι μειοψηφίες όταν μας βγάζουν ως κυβέρνηση και ως βουλευτές. Να τη χαίρεστε λοιπόν αυτή τη δημοκρατία. Είναι κάλπικη, είναι επικίνδυνη για τα λαϊκά συμφέροντα. Βέβαια, και τα υπόλοιπα κόμματα, παρόλο που καταψηφίζουν το σχέδιο νόμου της κυβέρνησης, εκτός της ελληνικής λύσης που ήδη έχει εκφραστεί θετικά, οι προτάσεις τους κινούνται στην ίδια καλπονοθευτική λογική, με λιγότερη ή περισσότερη αναλογικότητα, μικρότερης ή μεγαλύτερης κλοπής εδρών από τα μικρότερα κόμματα. Το κοινό τους χαρακτηριστικό είναι η απόρριψη της απλής και ανώθευτης αναλογικής, χωρίς μπόνους και πλαφών, που σταθερά υποστηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Για το ΚΚΕ δεν υπάρχει αναλογικότερο ή αναλογικότατο εκλογικό σύστημα. Τα λιγότερα αναλογικά συστήματα ευνοούν τον εκβιασμό μέσω της λογικής της χαμένης ψήφου, τα περισσότερα δε αναλογικά μέσω της προσπάθειας λαφυραγώγησης ψήφων εγκλωβίζουν το λαό σε ψευτοδιλήμματα για το ποιος θα συνεργαστεί με ποιον μετεκλογικά. Ένα εκλογικό σύστημα με τις όποιες παραλλαγές του και ανάλογα τις πολιτικές συγκυρίες και σκοπιμότητες κάθε φορά αποτελούσε και αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ισχυροποίηση του αστικού πολιτικού συστήματος μέσω της νόθευσης της λαϊκής βούλησης. Και αυτό γιατί η επιδίωξή του, βασική επιδίωξή του, ήταν και παραμένει η διασφάλιση της σταθερότητας στην κυβερνητική αλλαγή και να βάλει εμπόδια στην πολιτική έκφραση της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων που έρχονται σε σύγκρουση με το κεφάλαιο και τα όργανά του, δηλαδή του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας. Σε αυτό στοχεύει και το παρόν σχέδιο νόμου. Το ΚΚΕ τοποθετείται για τον εκλογικό νόμο από θέση αρχής, χωρίς μικροκομματικές σκοπιμότητες και τακτικισμούς, συνεπές στην υποστήριξη της ανώθευτης και άδολης απλής αναλογικής. Υποστηρίζει από θέση αρχής ως πάγιο εκλογικό σύστημα την απλή ανώθευτη αναλογική, γιατί είναι το μοναδικό εκλογικό σύστημα που αποτυπώνει τη λαϊκή βούληση όπως αυτή καταγράφεται στις εκλογές.
Είναι γνωστό βέβαια το τι προηγείται των εκλογών, προκειμένου να αλλοιωθεί πριν την κάλπη η λαϊκή βούληση. Εκβιαστικά, τρομοκρατικά διλήμματα στο λαό, διαφημιστικές καμπάνιες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης με πακτολό χρημάτων, ρουσφέτια με υποσχετικές σε ψηφοφόρους και άλλα. Η απλή και ανώθευτη αναλογική είναι ασυμβίβαστη και με την ύπαρξη οποιασδήποτε μορφής μπόνους, αλλά και με την ύπαρξη πλαφών εισόδου στη Βουλή, για το οποίο κανένα άλλο κόμμα πλην του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας δεν μιλάει. Πρόσφατα, μάλιστα, το κόμμα μας κατέθεσε αυτή την πρόταση και στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης. Απορρίφθηκε από τα υπόλοιπα κόμματα. Απορρίφθηκε και από τη Νέα Δημοκρατία και το Κίνημα Αλλαγής. Αυτό δεν μας παραξενεύει, που υπερασπίζονται σταθερά καλπονοθευτικά εκλογικά συστήματα. Απορρίφθηκε και από τον ΣΥΡΙΖΑ, και αυτός δεν μας παραξενεύει. Και αυτό γιατί θυμίζουμε ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης, όπως άλλωστε διατυπώνεται και εδώ, δεν αποκλείει ούτε το πλαφόν, που το θεωρεί ούτως ή άλλως δεδομένο και υπήρχε και στο νόμο που έφερε ως κυβέρνηση, ούτε το μπόνους, αφού αναφέρει ότι μπορεί να υπάρχει απόκληση έως 10% στην κατανομή των εδρών από το εκλογικό αποτέλεσμα. Η πρότασή του για απλή αναλογική συνιστά αλλίωση του πραγματικού της περιεχομένου. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την απλή και ανώθευτη αναλογική. Λέξεις όπως ανώθευτη, άδολη, καθαρή έχουν διαγραφεί εδώ και κάποια χρόνια από το λεξιλόγιο του. Τις κάνει, όπως λέει ο λαός, γαργάρα. Το σκηνικό εκβιασμού των διπλών εκλογών που στείνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποτελεί μια πρώτη τάξης ευκαιρία για τον ΣΥΡΙΖΑ για να υψώσει εκ νέου κάλπικες διαχωριστικές γραμμές μέσα στην ελληνική κοινωνία. Γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και διαστόματος του κ. Τσίπρα, επαναφέρει τα περί κυβέρνησης δημοκρατικών και προοδευτικών δυνάμεων. Φυσικά, ο ελληνικός λαός δεν έχει μνήμη χρυσόψαρου. Η πείρα της συγκυβέρνησης των αντιμνημονιακών δυνάμεων, που έγινε η μνημονιακότερη όλων, είναι και πολύ νοπή και πολύ πικρή. Σε ενδεχόμενο αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης, δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Προκύπτει άλλωστε από την κοινή στρατηγική σας και από το πρόσφατο παρελθόν. Το 2015, σε συνθήκες πολιτικής αστάθειας και ανάγκης να υπάρχει ένα τρίτο μνημόνιο, μια χαρά τα βρήκατε, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, για να υπάρχουν οι απαιτούμενες πλειοψηφίες. Άλλωστε, και ο εκλογικός νόμος που φέρνει σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παραπέμπει σε σενάρια μεγάλων συνασπισμών. Γιατί ένα κόμμα με 25% και 30% που θα πάρει μπόνους 20 ή 30 έδρες, αντικειμενικά μόνο με ένα άλλο μεγάλο κόμμα μπορεί να συγκυβερνήσει. Τα παραδείγματα πολλά από το παρελθόν. Ας θυμηθούμε πώς το αντιμετώπιζαν παλιότερα η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, μέχρι που το έκαναν πράξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, με την ψευδεπίγραφη πρόταση για την απλή αναλογική, επιδιώκει στην πράξη και το ομολογεί ανοιχτά ευρύτερες πολιτικές συγκλήσεις και συνενέσεις. Κατ' επανάληψη, το έχει αναφέρει εδώ ο εισηγητής του, τόσο στην Επιτροπή όσο και στην Ολομέλεια σήμερα. Δεν είναι βέβαια ο μόνος που τις διατυπώνει. Οι αναφορές αυτές για ευρύτερες πολιτικές συγκλήσεις και συνενέσεις διατυπώνονται συχνά πυκνά, ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα, και από άλλα στελέχη του. Και να σας θυμίσω τα όσα είπε η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ στο πρόσφατο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η τόσο εκοφαντική προθυμία του ΣΥΡΙΖΑ για συνένεση με τα άλλα αστικά κόμματα είναι ο πιο ασφαλής δρόμος για να υλοποιηθούν οι σκληρές αντιλαϊκές πολιτικές για την καπιταλιστική ανάπτυξη, την αναβάθμιση του ρόλου της χώρας στα αμερικανονατοϊκά σχέδια και τους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Αυτό απαιτούν άλλωστε ο ΣΕΒ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ. Και για αυτούς δουλεύουν. Οι επιδιώξεις αυτές βαφτίζονται εθνική στρατηγική, προσπαθώντας να αποσπάσουν τη συγκατάθεση του λαού για νέες θυσίες, ακόμα πιο αιματηρές. Βαφτίζουν την επέκταση των δολοφονικών αμερικανοητοϊκών βάσεων από τη Σούδα μέχρι την Αλεξανδρούπολη και την επικύρωση της επέσκυντης Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας στη Βουλή ως εθνικά ωφέλιμη, τρομοκρατώντας το λαό ότι αν βγει από το Μαντρί θα τον φάει ο λύκος, ενώ ήδη
τον έχουν σπρώξει στο στόμα του, εμπλέκοντας τη χώρα και το λαό σε απίστευτα επικίνδυνες περιπέτειες. Βέβαια, αυτό το παραμύθι έχει καταρρεύσει παταγωδώς. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ ανταγωνίζονται για το ποιος πρώτος έσπρωξε το λαό σε στόμα του λύκου, για το ποιος προετοίμασε και ποιος ολοκλήρωσε τη συμφωνία με τις βάσεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις βάσεις. Σε κάθε περίπτωση, οι παρενέσεις για συνένεση δείχνει το βάθος και την ουσία αυτής. Συνένεση για το συμφέρον της αστικής τάξης, των επιχειρηματικών ομίλων, των υπεριαλιστικών σχεδιασμών και όχι του λαού. Την αλυσίδα της εμπλοκής στα απεχθή του σχέδια τη συμπληρώνουν με τον ενταφιασμό της κοινωνικής ασφάλισης, το πάγωμα μισθών και συντάξεων, με τη φορολογία, την άρση της όποιας προστασίας στη λαϊκή κατοικία από πληστηριασμούς, την ένταση της καταστολής στους μετανάστες και πρόσφυγες, τον αυταρχισμό που μεγαλώνει σε βάρος του εργατικού κινήματος. Γνωρίζετε ότι ο λαός θα σηκώσει το δικό του ανάστημα και θα βάλει φραγμό σε αυτά τα καταστροφικά σχέδια. Γι' αυτό επιδιώκεται όσο γίνεται πιο γρήγορα να θωρακιστεί το αστικό πολιτικό σύστημα. Αυτό επιδιώχθηκε με την αναθεώρηση του Συντάγματος, την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, την ενίσχυση του επιτελικού αστικού κράτους, την επιβολή του δόγματος νόμος και τάξη με τον περιορισμό στο δικαίωμα των διαδηλώσεων και στην απεργία, το ηλεκτρονικό φακέλωμα που ζει και βασιλεύει, τον εξυγχρονισμό των τρομονόμων και ευρωτρομονόμων, τους μηχανισμούς ιδεολογικής χειραγώγησης, την εργοδοτική τρομοκρατία στους χώρους δουλειάς. Όλοι αυτοί οι αντιδραστικοί σχεδιασμοί πάνε χέρι-χέρι και με την αξιοποίηση των εκλογικών νόμων, είτε της μιας είτε της άλλης μορφής, για να εκβιάσουν το λαό, πλασάροντας το γνωστό ψευτοδίλημα «σταθερή και ισχυρή κυβέρνηση ή ακυβερνησία». Την προοπτική αυτή υπηρετούν και οι προτάσεις του κινήματος αλλαγής με την πρότασή του για μπόνους 35 ευρώ στο πρώτο κόμμα αντί για 50 της Νέας Δημοκρατίας, προσδοκώντας προφανώς με τον τρόπο αυτό να μείνει εντός του παιχνιδιού μελλοντικών κυβερνήσεων συνεργασίας. Το ΜέΡΑ25 απορρίπτει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και προτείνει την καθιέρωση ενός μεικτού γερμανοαυστραλιανού εκλογικού συστήματος προσαρμοσμένο στις ελληνικές ιδιαιτερότητες, όπως λέει. Η αντίθεση του όμως δεν ξεκινάει από θέσεις αρχής. Το παρουσιάζει ως δίθεν πιο δημοκρατικό, ενώ στην πράξη είναι πλειοψηφικό. Οι 242 έδρες, όπως λέει, που θα είναι απλή αναλογική, και οι υπόλοιπες 58 θα αντιστοιχηθούν σε ισάριθμες μονοεδρικές περιφέρειες, όχι με πλειοψηφικό σύστημα, αλλά με ψήφο κλιμακωτής προτίμησης. Μάλιστα, προτείνει και επαναλαμβανόμενες εκλογές, όπως τις δημοτικές, προκειμένου, όπως λέει, να εκλέγει το λιγότερο ανεπιθύμητος όλων των υποψηφίων. Μέγιστη υποκρισία. Απλά, με τον τρόπο αυτό, αλλάζει ο τρόπος νόθευσης της στέλεσης του εκλογικού σώματος. Η διεξαγωγή των εκλογών σε συνθήκες μονοεδρικών περιφερειών θα εντείνει τα εκβιαστικά διλήμματα, θα ενισχυθεί η ψυχολογία της χαμένης ψήφου και θα πιάσει τόπο το σύνθημα «Ψηφίστε τον υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας για να μην έρθουν οι λαϊκιστές» ή «Ψηφίστε ΣΥΡΙΖΑ για να μην βγει ο δεξιός». Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Καλά, όσο δε για την πρόταση για δημιουργία Εθνικής Ανεξάρτητης Επιτροπής Εκλογών, νομίζω ότι είναι για το Θεαθήνε, τουλάχιστον αστεία. Υπάρχει μπόλικη εμπειρία από τις λεγόμενες ανεξάρτητες αρχές που υπηρετούν την εκάστοτε κυβερνητική πολιτική, εξοραίζοντας το σύστημα στα μάτια του λαού. Κατά συνέπεια, οι προτάσεις των άλλων κομμάτων, φαινομενικά διαφορετικές μεταξύ τους, καταλήγουν στον ίδιο παρανομαστή: να σωθεί και να ισχυροποιηθεί το πολιτικό σύστημα. Κυρίες και κύριοι, βέβαια το ΚΚΕ δεν σπέρνει αυταπάτες στο λαό λέγοντάς του ότι η απλή αναλογική είναι το φάρμακο για να αλλάξει ριζικά το πολιτικό μας σύστημα. Ακόμα και ένα πιο δίκαιο και αναλογικό εκλογικό σύστημα από μόνο του δεν μπορεί να εξασφαλίσει φιλολαϊκή πορεία, ούτε συνιστά λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός και η χώρα, ούτε αποτελεί μέσο για την ανάδειξη φιλολαϊκών κυβερνήσεων. Σε πάρα πολλές χώρες έχουν συγκροτηθεί αντιδραστικές και αντιλαϊκές κυβερνήσεις μέσα από συστήματα απλής αναλογικής. Το παράδειγμα της Ιταλίας είναι το πλέον χαρακτηριστικό. Κατά συνέπεια, η υπεράσπιση ενός αναλογικότερου συστήματος είναι αναγκαία, αλλά δεν είναι από μόνη της ικανή συνθήκη να κατατάξει μια πολιτική δύναμη ως προοδευτική.
Υπάρχουν αστικά αντιλαϊκά κόμματα που υποστηρίζουν αναλογικά συστήματα, γιατί βλέπουν στο πολιτικό σκηνικό περισσότερους εν δυνάμει κυβερνητικούς συμμάχους σε σχέση με τους άμεσους ανταγωνιστές τους. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, δώστε μου. Από αυτή την άποψη, η θέση αρχής του ΚΚΕ υπέρ της καθαρής απλής αναλογικής, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη στάση των άλλων κομμάτων, για τα οποία η υπεράσπιση της απλής αναλογικής και μάλιστα κολοβής είναι το μέσο για να παίζουν πολιτικά παιχνίδια και να αναζητούν πολιτικούς και κυβερνητικούς συνεταίρους προκειμένου να συνεχίσουν την ίδια πολιτική. Το κλειδί λοιπόν για το λαό δεν βρίσκεται στο εκλογικό σύστημα, αφού εντός των τυχών όποιο σύστημα και αν ισχύσει, οι κυβερνήσεις που θα προκύπτουν, πολυκομματικές ή μονοκομματικές, θα εφαρμόζουν πολιτικές και μέτρα σε βάρος του. Θετικές εξελίξεις μπορούν να προκύψουν για το λαό μόνο με την οργανωμένη πάλι στο χώρο δουλειάς, στα συνδικάτα, στις λαϊκές οργανώσεις για την ανασύνταξη του εργατικού λαϊκού κινήματος και της κοινωνικής συμμαχίας σε μια γραμμή αμφισβήτησης ρήξης και ανατροπής του σάπιου συστήματος. Είναι ο δρόμος υπεράσπισης των άμεσων ζωτικών και μελλοντικών συμφερόντων της εργατικής τάξης, του συνόλου των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Ο δρόμος που θα οδηγήσει στην απαλλαγή του λαού από τη ζωή χωρίς δικαιώματα, από τη ζωή με ψίχουλα, από την εκμετάλλευση, από τον κίνδυνο πολέμων, με το λαό στην εξουσία και ιδιοκτήτη του πλούτου που παράγει. Αυτή, κατά την άποψή μας, είναι και η μόνη απάντηση απέναντι στην δημοκρατική καρικατούρα του καπιταλισμού, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο θεσμικός φερετζές της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας και κερδοφορίας.